Το κλείσιμο της εστίασης έχει προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις και στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς μεγάλες ποσότητες πρώιμων κυπευτικών θερμοκηπιακών καλλιεργιών μένουν στα ζήτητα παρά τη μεγάλη κατρακύλα στις τιμές. Τίποτα. Από το πρωί και δεν έχουμε δώσει μια τζάντα πατάτες. Τώρα που απασχολεί τον κόσμο είναι αυτό με τον COVID. Γιατί δεν είναι αυτό λύση τώρα να είναι όλα τα μαγαζιά κλειστά. Να βρεθεί μια λύση. Έχουμε μια πτώση του τζίρου και των τιμών μεγαλύτερη του 70%. Βλέπουμε ότι με το να μην λειτουργήσει η εστίαση, πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες των προϊόντων μας διοχετεύονται στην εστίαση, έχει επηρεάσει και τη ζήτηση και κατά συνέπεια και τις τιμές. Το κόστος είναι πολύ βαρύ τώρα. Οι οπόνοι δεν δίνουν πλέον πίστοση και τα πράγματα γιάδες εδώ. Κοίταξε, φουλ. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Αφού έχουν. Δεν κυκλοφορεί κόσμο. Αυτό έχει πέσει η δουλειά. Μόνο στις λαϊκές ό,τι κάνουμε. Ναι. Αν λείπαν και λαϊκές, έχουμε κλείσει τελείως. Αν είχαμε διαλύσει τελείως. Ντομάτες της Μεσαράς, ακόμη και στη τιμή των 20 και 50 λεπτών, δεν πολλούνται. Με τους αγρότες στο τυμπάκι να βρίσκονται σε απόγνωση και να δίνουν μάχη για την επιβίωση των οικογενειών τους. Η ντομάτα λοιπόν είδαμε φέτος ότι δεν υπερβαίνει τα 50 με 60 λεπτά το κιλό σε σχέση με τις περσινές που ήταν με ένα 20 ευρώ τις ημέρες των εορτών. Και τα αγκούρια βλέπαμε ότι ήταν κατά μέσο όρο στα 20 με 30 λεπτά και αρκετές ποσότητες αδιάθετα όταν και αυτά πέρυσι ήταν κοντά στο ευρώ. Πολύ εξευτελιστικές ήταν μέχρι τώρα. Το κόστος παραγωγής δεν το καλύβαμε. Δηλαδή εγώ έχω αγκούρια. Και μέχρι προχθές το κόστος παραγωγής πάει πάνω από 40 λεπτά και εγώ πουλάω 25 λεπτά. Το κοστολόγιο είναι μεγάλο, τα προϊόντα δεν πουλούνται, οι ντομάτες είναι πάτος ρε παιδιά. Δηλαδή. 20 λεπτά οι ντομάτες και δεν μπορούμε να τις πουλήσουμε. 20 λεπτά, ναι, 20 λεπτά να μου δώσετε εμένα να τις πάρουν όλες τις ντομάτες από εδώ, όποιος θέλει. Τις πετάτε. Άλλες πουλάμε, άλλες πετάμε, ναι. Με δανεικά προσπαθούν αρκετοί αγρότες να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, ενώ άλλοι αδυνατούν να καλλιεργήσουν λόγω έλλειψης χρημάτων. Οι γεωπόνοι δεν μας καλύβουν πλέον. Σου λέει φέρε λεφτά, αλλιώς δεν μπορώ να πιστώνω άλλο. Δεν μπορούμε. Έρχονται εδώ και μας πιέζουν κάθε μέρα για χρήματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν μπορούν να ανατρέψουν τις οικογένειές τους. Έχουμε καταστραφεί, λένε με αγανάκτηση αγρότες στη Μεσαρά, οι οποίοι ζητούν στήριξη από το κράτος, καθώς και οικονομικές ενισχύσεις λόγω COVID και σε άλλα αγροτικά προϊόντα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η πιπεριά. Οι διάφορες τύπου πιπεριάς μείναν εκτός ενίσχυσης και μιλάμε για ένα ειδικό προϊόν με μεγάλο κόστος παραγωγής, ένα εξαγώγημο προϊόν που θεωρούμε ότι και αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί, όπως και το καρπούζι.